Εγκλωβισμένος στην αποτυχία του, ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν ανασχηματισμό φιάσκο. Ανίκανος για ουσιαστικές αλλαγές, προσέθεσε βουλευτές, δημιουργώντας ένα ευέλικτο σχήμα 59 υπουργών. Ο ανασχηματισμός αποτελεί ένα μήνυμα σύγκρουσης με την κοινωνία. Επιβράβευσε τα εγκληματικά λάθη στη διαχείριση της πανδημίας, το χάος στα σχολεία, το μπάχαλο στον τουρισμό. Οι μουσικές καρέκλες και τα σχέδια για εκλογικό ευνηδιασμό με τον ακροδεξιό κύριο Βορύδη στο Υπουργείο Εσωτερικών, που ζητούσε θεσμικά μέτρα για να μην ξανακυβερνήσει αριστερά, δεν μπορεί να σώσει τον κύριο Μητσοτάκη από την κοινωνική δυσαρέσκεια και τις ευθύνες του.